Εξαίρετον θαύμα, αγαπητοί μου, επετέλεσε ο Κύριος με την θεραπεία των 10 λεπρών. Όρον όμως έθεσε για τη θεραπεία τους την πίστη. Και αυτή βέβαια δεν εζητήθη άμεσα, αλλά έμεσα. Όταν τους είπε ότι πηγαίνετε προς τους ιερείς δια να επιδείξετε τους εαυτούς σας ότι καθαριστήκατε, ενώ δεν είχαν καθαριστεί, αυτό ήτο ο όρος της πίστεως. Και επίστευσαν οι άνθρωποι αυτοί οι 10 λεπροί, και ενώ ξεκίνησαν δια να πάνε να επιδείξουν κατά τον νόμο, δηλαδή να πάρουν το πιστοποιητικό ελεύθερο κοινωνίας, διότι τότε απειγορεύεται οι λεπροί να επικοινωνούν με τους υγιείς, ήσαν απομεμακρυσμένοι, δεν έμεναν στις πόλεις ποτέ, έμεναν στην Ύπαιθρο, ο καθένας αν μπορούσε να φτιάξει κάποιο κατάλημα να μείνει καλός, ήσαν δηλαδή τελείως απομεμακρυσμένοι, γι' αυτό και από μακριά εφώναξαν προς τον Κύριο να τους ελεήσει. Φεύγοντας λοιπόν να επιδείξουν τους εαυτούς των εις τους ιερείς, δια να πάρουν, όπως σας είπα, το πιστοποιητικό ελεύθερο κοινωνίας, στο δρόμο καθαρίστηκαν. Γιατί βέβαια είχαν πιστέψει εις εκείνο το οποίο τους είχε πει ο Κύριος. Μπορούμε να φανταστούμε τη χαρά τους. Όχι μόνο διότι εθεραπεύθησαν από αυτήν την τότε επάρατον νόσον, την λέπρα, όσο και διότι θα ξαναγύριζαν σπίτι τους και θα έβλεπαν τους δικούς των και θα έμεναν μαζί των, μπορούμε να συλλάβουμε τη χαρά τους. Αλλά μέσα στη χαρά του ο άνθρωπος ξεχνά την ευεργεσία του Θεού. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που συνήθως συμβαίνει. Θυμάται μόνον τους στενούς συγγενείς του, μέσα στους οποίους τρέχει, σπέβδει για να κάνει κοινωνούς της δικής του χαράς. Αλλά αυτή την επιλυσμοσύνη όμως την αποδοκιμάζει ο Θεός. Δεν την θέλει. Πρέπει να θυμηθεί κανείς πρώτα την ευεργεσία του Θεού, πρώτα να τον ευχαριστήσει και να τον δοξολογήσει και μετά όλα τα άλλα. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν και εκείνοι που θυμούνται πρώτα τον Θεό και σπέβδουν να τον ευχαριστήσουν και να τον δοξολογήσουν. Αλλά αυτοί είναι οι λίγοι. Είναι οι άνθρωποι καλής ποιότητος. Αυτό συνέβη με τους 10 θεραπευθέντας λεπρούς. Ο ένας μόνο γύρισε πίσω πριν καν ακόμη πάει στους ιερείς. Ο ένας μόνο γύρισε πίσω να ευχαριστήσει τον Κύριον και να δοξάσει τον Θεόν. Εις δέξ αυτόν, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λούκας, ειδών, αφού είδε ότι η άθη έγινε καλά, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζον τον Θεόν. Με μεγάλη φωνή εδόξαζε τον Θεόν και έπεσεν επί πρόσωπον μπρούμητα τελείως παρά τους πόδας αυτού του Ιησού. Ευχαριστών αυτό, και τον ευχαριστούσε. Έτσι, αγαπητοί μου, τίθεται το μεγάλο, το πολύ μεγάλο, θα έλεγα το κορυφαίο θέμα της δοξολογίας του Θεού. Είπαμε κορυφαίο θέμα, ότι είναι η δοξολογία του Θεού. Ναι, είναι κορυφαίο θέμα, διότι όλη η δημιουργία
και όλα τα συμβεβικότα της ανθρωπίνης ιστορίας πρέπει να φτάσουν στη δόξα του Θεού. Όταν μάλιστα θα αποκαλυφθούν όλες οι ενέργειες του Θεού μέσα στην ιστορία, εκείνες που δεν είχαν αντιληφθεί οι άνθρωποι πως επενέβαινε ο Θεός μέσα στην ιστορία και διευθετούσε την ιστορία, χωρίς εννοείται να παρεμποδίζει τις ελεύθερες των ανθρώπων προαιρέσεις, τότε και οι άγγελοι και οι άγιοι θα δοξάζουν το Θεό για αυτή ακριβώς την επέμβαση του Θεού, την θαυμαστή και την σοφή και την αγαθή. Έτσι θα επαναλάβω ότι όλη η δημιουργία και όλα τα γεγονότα της ανθρωπίνης ιστορίας θα φτάσουν στη δόξα του Θεού. Όταν ο Κύριος είδε να γυρίζει ο ένας, είπε στους γύρω του, ουχή οι δέκα εκαθαρίστησαν, οι δε εννέα πού? Δεν εκαθαρίστηκαν, δεν θεραπεύτηκαν και οι δέκα? Οι άλλοι εννιά πού είναι? Ουχε βρέθησαν, υποστρέψαντες, δούνε δόξα το Θεό. Χάθηκαν, δεν βρέθηκαν να γυρίσουν πίσω για να δοξάσουν, να δώσουν δόξα εις τον Θεόν. Βλέπετε ότι ο Θεός θέλει οτιδήποτε που το ευεργετεί να του δίδει, να του αποδίδει την δοξολογία. Έπρεπε λοιπόν το θαύμα να απολύξει στην δοξολογία. Έλεγε ένας διάσημος Ρώσος συγγραφέας, ο Γκόρκι συγκεκριμένα, συλλογέμαι, έλεγε καμιά φορά, πώς όλος αυτός ο κόσμος δεν υπάρχει παρά μόνον για να διηγείται τη δόξα του Θεού. Αλήθεια, είναι μια απορία. Γιατί υπάρχει αυτός ο κόσμος, αυτό το σύμπαν? Θα προσέθετα κάτι ακόμη, για να φανεί η απεραντοσύνη του Θεού, η δύναμη, η σοφία και συνεπώς η δόξα, αλλά και ότι αυτό το σύμπαν, το δεύτερον, ότι θα γίνει ο χώρος της Βασιλείας του Θεού μετά από την παλιγγενεσία, μετά δηλαδή από την μεταποίηση, μετά την αναδόμηση του σύμπαντος από τη φθορά στην αυθαρσία και ό,τι είναι ζωντανό όπως είναι οι άνθρωποι και από την θνητότητα εις την αθανασία. Είναι εκείνο που βεβαιώνει ο ίδιος ο ψαλμοδός για την δημιουργία. Τα πάντα διηγούνται δόξαν Θεού. Ποίηση δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Όλα διηγούνται τη δόξα του Θεού και έγιναν για τη δόξα του Θεού. Μόνη της η δημιουργία δείχνει την δύναμη, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, και την αειδιότητα, δηλαδή την χωρίς αρχή και τέλος του Θεού, αλλά και τη σοφία του Θεού και την αγάπη του Θεού. Και όλα αυτά αποτελούν τη δοξολογία του Θεού. Όταν έγινε το σύμπαν, οι άγγελοι εδοξολόγησαν τον Θεό. Μας το αποκαλύπτει το πνεύμα του Θεού διαστόματος Ιώβ. Ότε, λέγει, εγεννήθησαν άστρα, το λέγει ο Θεός εις τον Ιώβ, αλλά διασώζεται εις το βιβλίο του Ιώβ. Ότε εγεννήθησαν άστρα, όταν έγιναν τα αστέρια, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες αγγελοί μου. Με εδοξολόγησαν με μεγάλη φωνή όλοι οι αγγελοί μου, λέγει ο Θεός. Αλλά και εις τον ουρανόν οι Άγιοι Άγγελοι διαρκώς δοξολογούν τον Θεόν. Μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκαλυψή του,
και πάντες οι άγγελοι ειστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων, 24 πρεσβύτεροι, αντιπροσωπευτικός αριθμός δις 12, αντιπροσωπευτικός αριθμός του πλήθους των Αγίων των ανθρώπων και των τεσσάρων ζώων, αυτά που είναι άγγελοι είναι, και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες αμήν. Αυτό το αμήν, διότι κάτι άλλο προηγήθηκε και λέγουν το αμήν, ότι ο Θεός είναι η σωτηρία μας και δεν είναι μόνο η σωτηρία των ανθρώπων αλλά είναι και η σωτηρία των αγγέλων, η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και αυτό εις το διηνεκές. Ναι, μάλιστα, τα τέσσερα συμβολικά ζώα που είναι αγγελικά πρόσωπα υμνούν, λέγει, διαρκώς των Θεών. Ανάπαυσιν, σημειώνει Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ανάπαυσιν, δηλαδή δεν σταματούν, ουκ έχουσιν, ημέρας και νυχτός. Δεν υπάρχει εκεί ημέρα και νύχτα, αλλά είναι τοποθετημένα τα πράγματα μέσα στη δική μας πραγματικότητα, λέγοντες Άγιος, 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 Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Δεν σταματούν διαρκώς να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί, ότι η δημιουργία και ο ουράνιος κόσμος δοξολογούν τον Θεό διαρκώς. Αλλά εμείς πώς δοξολογούμε το Θεό? Εμείς οι άνθρωποι, μια αληθινή δοξολογία προς το Θεό μόνον από ορθοδόξους χριστιανούς μπορεί να προσφερθεί. Είπα μόνον από ορθοδόξους χριστιανούς. Γιατί? Διότι ο αιρετικός, δεν λέγω για εκείνον που δεν γνωρίζει το Θεό, κατά μείζωνα λόγο, αλλά ο αιρετικός μεταβάλλει τη δοξολογία του σε βλασφημία. Η δοξολογία του αιρετικού είναι βλασφημία. Γιατί? Επειδή ο Κύριος είπε, το είπε στη Σαμαρίτιδα γυναίκα, ότι η αληθινή προσκυνητέ εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Πρέπει να προσκυνούν οι αληθινοί προσκυνητέ εν πνεύματι και αληθεία. Εάν δεν υπάρχει αυτή η δογματική, θα λέγαμε, αλήθεια, η αλήθεια περί του Θεού, τότε αν πει κανείς κάτι άλλο, αυτό πια δεν είναι δοξολογία. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, δοξολογία πνεύματος, αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, εστίν ή των προσόντων αυτό απαρίθμησης. Όταν απαριθμεί κανείς τα προσόντα, τις ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος, ότι είναι σοφών, αγαθών, πανταχού παρών, βασιλεύς ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, αυτά που λέμε, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός και τα λοιπά, αυτά είναι προσόντα, δηλαδή ιδιώματα του Αγίου Πνεύματος. Αν αποδίδεις, λέγει, μόνο και απαριθμείς τα προσόντα, δοξάζεις το Θεό. Όταν όμως δεν τα απαριθμείς σωστά, δηλαδή όταν, όπως οι χιλιαστές επί παραδείγματι λέγουν, ότι το Πνεύμα του Άγιον ούτε καν πρόσωπον είναι, αλλά μία απρόσωπος ενέργεια του Θεού, αυτό είναι δοξολογία ή βλασφημία. Αν κάποιος σας πει, ω αγαπητέ μου Κύριε, εσείς που κάνατε 10 παιδιά, εσείς που κάνατε μεγάλη περιουσία, εσείς που καταλάβατε μεγάλα αξιώματα στη ζωή σας, εσείς που σταθήκατε σοφός και συνετός, δεν είναι αυτά ένας έπαινος, μια φήμη? Αν σας πει,
αν σας πει: «Ω αγαπητέ μου κύριε, εσείς που τα παιδιά σας δεν τα κάνατε με τη σύζυγό σας, αλλά είναι εξόγαμα τα παιδιά σας, εσείς που με σκαρφαλώματα κατακτήσατε υψηλές θέσεις κλπ. Κλπ.» Έπαινας είναι αυτό, η βλασφημία και κατηγορία. Να γιατί ο μόνον ορθόδοξος δοξολογεί πραγματικά το Θεό. Πάντως, και μόνο που θα πούμε ότι ο Θεός είναι αγαθός, είναι παντοδύναμος, είναι πάνσοφος, είναι Άγιος, τότε δοξολογούμε το Θεό. Δεν δοξολογούμε όμως αν λέμε ότι ο Θεός είναι άδικος, αν λέμε ότι ο Θεός ποιο να πρωτοκοιτάξει, αν λέμε ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για μας και ό,τι άλλα, αυτά βεβαίως δεν αποτελούν δοξολογία στο Θεό. Ο Κύριος αγαπητοί μου μας εδίδαξε στην Κυριακή προσευχή στο Πάτερ ημών να λέμε: «Πάτερ ημών, αγιαστήτω το όνομά σου. Αγιαστήτω το όνομά σου όπως οι πατέρες ερμηνεύουν», σημαίνει δοξαστήτω το όνομά σου, να δοξαστεί. Και πώς δοξάζεται ο Θεός? Όταν το ζητούμε αυτό με την ορθή πίστη που αναφέραμε προηγουμένως, αλλά και με την ορθή βιωτή των χριστιανών, με το σωστό τρόπο που πρέπει να ζουν οι χριστιανοί. Αν ο Κύριος έλεγε, ήδη από την Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένο αυτό, «Διημών βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεση, σεις γίνεστε αιτία το όνομά μου να βλασφημείτε εις τους ειδωλολάτρας», πόσο περισσότερο, αναφέρεται στον κακό τρόπο, πόσο περισσότερο ισχύει το αντίθετον, ότι δοξάζεται ο Θεός εάν πράγματι είμεθα σωστοί χριστιανοί. Λέγει ο Οριγένης ότι δοξάζεται ο Θεός δια της ευωδίας του βίου των δικαίων. Την ευωδία που αποδίδουν οι δίκαιοι με την αγνή και καθαρή ζωή τους, δοξάζεται ο Θεός. Και όπως βεβαιώνει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει, δύο δοξολογίας τρόποι. Δύο τρόποι δοξολογίας υπάρχουν. Εις μεν ο διαρριμμάτων. Ο ένας τρόπος, όταν κανείς λέγει λόγια, όταν δοξάζει το Θεό με λόγια. Έτερος δε, ο άλλος, ο διόψεως, εκείνος ο οποίος μόνο που βλέπεις τον άνθρωπο αυτόν, που τον βλέπεις μόνο, να είναι ο άνθρωπος του Θεού, δοξάζεται ο Θεός. Και τρίτος δε, μετά τούτον, υπάρχει λέει και ένας τρίτος τρόπος μετά από αυτούς τους δύο τρόπους, ο διαβίου και έργων, ο τρόπος με τον οποίο θα ζήσει κανείς και θα ενεργήσει εις τον παρόντα κόσμον. Και γαρ ανθρώπων ουφθεγκωμένων μόνον, αλλά και σιγόντων δόξα αναφέρεται το Θεό. Οι άνθρωποι δοξάζουν το Θεό όχι μόνο όταν μιλούν για τη δόξα του Θεού, αλλά και όταν σιγούν. Διότι ο τρόπος, η ζωή τους, η παρουσία τους, η εμφάνισή τους είναι μία δόξα του Θεού. Είναι εκείνο που έλεγε ο Κύριος, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Έτσι να λάμψει το φως του καλού παραδειγματός σας, της πιστεώς σας κτλ. Όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα οι άνθρωποι και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής, για να δοξαστεί ο Θεός. Έτσι μας είπε ο Κύριος. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος έλαβε με το βάπτισμά του το όνομα χριστιανός, οφείλει το όνομα αυτό να δοξάζει το Θεό. Ο Απόστολος Πέτρος το τονίζει και το σημειώνει αυτό. «Είδε ως χριστιανός μη εσχυνεύστο, δοξαζέτο δε των Θεών εν το μέρη τούτο». Δηλαδή, εις αυτό το όνομα εν το μέρη τούτο, εις αυτό το όνομα να δοξάζεις το Θεό. Δηλαδή, με την χριστιανική σου ιδιότητα. Δηλαδή, με το όνομά σου το χριστιανικό. Για να γράψει επιγραμματικά ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του: «Είτε εσθύεται, είτε πίνεται,
είτε τι ποιείτε, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε. Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε οτιδήποτε. Εκείνο το τι θα πει το πιο μικρό πραγματάκι, την πιο μικρή κίνηση στη ζωή σας, όλα να γίνονται για τη δόξα του Θεού. Τι μεγαλειώδες αυτό. Αυτό να θυμόμαστε, αγαπητοί μου, είναι επιγραμματικότατο, πραγματικά. Έτσι πρέπει να καταλάβουμε ότι το κριτήριο της κάθε μας πράξεως πρέπει να είναι η σωτηρία μας και η δόξα του Θεού. Αυτό που κάνω, ό,τι κάνω, αποβαίνει στη σωτηρία μου. Αυτό που κάνω, ό,τι κάνω, αποβαίνει στη δόξα του Θεού. Αλλά σωτηρία και δόξα του Θεού συμπίπτουν. Διότι δεν μπορεί, το ένα προϋποθέτει το άλλο, δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Δεν μπορώ να μιλώ για σωτηρία και να μην είναι για τη δόξα του Θεού. Ούτε να μπορώ να μιλώ για τη δόξα του Θεού και να μην είναι σωτηρία. Ό,τι δοξάζεται ο Θεός είναι σωτηρία. Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο. Σώζομαι, δοξάζεται ο Θεός. Ακόμα και οι δυσπραγίες και οι θλίψεις και οι κακουχίες πρέπει και αυτές να γίνονται πηγή δοξολογίας του Θεού. Είναι χαρακτηριστική η απάντηση που έδωκε ο Ιώβ στην γυναίκα του ύστερα από εκείνη την φοβερή και ανίποτη συμφορά, όταν εκείνη του είπε εκείνα που του είπε και εκείνος της λέγει: «Ή τα αγαθά εδεξάμεθα εκ χειρός Κυρίου τα κακά που κυπήσομεν». Εάν τα αγαθά πήραμε από το χέρι του Θεού, τα κακά δεν θα τα υποφέρομε. Ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί, πηγαίνοντας, βαδίζοντας για τον τόπο της εξορίας του, πέθανε στο δρόμο. Ο τελευταίος του λόγος ήταν: «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Αν μπορούσαμε να το λέμε και εμείς για ό,τι μας συμβαίνει, συμφορές, θάνατοι, κακουχίες, αρρώστιες: «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Πολλές φορές εγώ, όταν εξομολογώ ανθρώπους που είναι στο κρεβάτι του πόνου και είναι πολύ φοδρός ο πόνος, πολύ μεγάλη η κακουχία της αρρώστιας, λέγω: «Μήπως σου έφυγε κουβέντα γονγισμού κατά του Θεού? Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Ποτέ δεν θα ξεχάσω κάποιον που είχε καρκίνο στο στόμα. Ήταν ο πιο φτωχός άνθρωπος της Λαρίσης. Δεν είχε ούτε συγγενείς. Ήταν απομονωμένος εκεί στο νοσοκομείο πριν από πολλά χρόνια. Και όταν του είπα, εάν μύριζε δε φοβερά, αναδίπλωνε το στομάχι σου όταν έμπαινες μέσα για να τον δεις, φοβερά. Ο άνθρωπος αυτός βέβαια εξομολογείται, εγώ τουλάχιστον τον εξομολόγησα 2-3 φορές κάπου εκεί και κοινωνούσε. Μου είχαν πει οι αδελφές ότι πρέπει να είχε φοβερούς πόνους. Ήταν τυφλός δε πλέον από τον καρκίνο. Και όταν είχε και μια πετσέτα τυλιγμένο το πρόσωπό του για να μην φαίνονται οι πληγές και συχαίνονται οι άλλοι άνθρωποι. Και όταν τον ερώτησα, μήπως τυχόν του φύγε γονγκισμός, απήντησε: «Δεν το ξεχάσω ποτέ. Πάπα, ποτέ, δόξα τω Θεώ», έλεγε. Όταν πέθανε, τον έθαψαν, δεν υπήρχε ούτε ένα συγγενής. Ούτε ένα συγγενής δεν υπήρχε. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο φτωχός Λάζαρος που κέρδισε τη Βασιλεία του Θεού. Εάν, αγαπητοί μου, θα φεύγαμε από προσώπο Αντιχρίστου, πέστε μου αλήθεια, τότε τι θα κάναμε? Αν θα βρισκόμεθα σε πολύ κακουχία, αν δεν θα είχαμε να φάμε, εάν. Απαντάει ο Άγιος Πολύκαρπος και λέει: «Εάν πάσχομεν δια το όνομα του Χριστού, δοξάζομεν αυτόν, το ζώμε ωμέγα», δηλαδή είναι να τον δοξάζουμε. «Εάν πάσχομε», λέει στην επιστολή του προς Φιλιππησίους, όπως και ο αποστολικός εκείνος πατήρ ο Ερμάς έλεγε: «Οι πάσχοντες ένεκεν του ονόματος δοξάζειν οφείλεται των Θεών». Κι είναι που πάσχουν
οφείλουν να δοξάζουν τον Θεό. Αλλά γιατί ο Κύριος έκανε θαύματα? Δια τη δόξα του Θεού. Ιδόντες δε οι όχλοι, λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μετά από την θεραπεία εκείνη του παραλυτικού, εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεό. Αυτό ήταν ο σκοπός των θαυμάτων. Το ίδιο συναντούμε και στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει ο Θεός εις τον Μωυσέα, προκειμένου να περάσουν την Ερυθρά θάλασσα, και γνώσονται, του λέγει, πάντες οι Αιγύπτιοι με αυτό που θα δουν τα μάτια σας, και θα περάσετε από την θάλασσα αυρόχης ποσίμετα με πόδια άβροχα, και θα πνιγούν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι Κύριος εν δοξαζομένου μου εν Φαραώ και εν της άρμαση και ύπης αυτού. Εγώ είμαι Κύριος, ο Κύριος που δοξάζομαι εξ αφορμής ό,τι θα συμβεί στον Φαραώ και στον οπλισμό του. Αλλά και το μαρτύριο, αγαπητοί μου, είναι για τη δόξα του Θεού. Εάν ο Σταυρός ή το «η δόξα του Χριστού», όταν έλεγε «Κύριε Πατέρα μου, δόξασέ με», εννοούσε τον Σταυρόν ο Κύριος, τότε και το μαρτύριο των πιστών είναι η δόξα του Θεού. Ο πρωτομάρτης Στέφανος εδόξασε τον Θεόν δια του μαρτυρίου του. Ο Κύριος μετά την Αναστασή του είπε στον Πέτρο τον τρόπο του θανάτου του, και σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης που ήταν παρόν, οι δυο τους ήταν, Πέτρος και Ιωάννης, τούτο δε είπε γιατί λέει θα σε, του πήρε τη ζώνη και τα λοιπά, να μην τα λέγω γιατί δεν παίρνει ο χρόνος, τούτο δε είπε σημαίνον ποιο θανάτο δοξάσει το Θεό, τον Θεόν. Τούτο είπε για να σημάνει με ποιον τρόπον θανάτου θα δοξάσει τον Θεό. Ώστε λοιπόν ο θάνατος των Αγίων είναι δόξα του Θεού, και μάλιστα ιδιαίτερα ο μαρτυρικός θάνατος. Είναι εύκολο πράγμα να δοξάσει τον Θεό? Όχι, ασφαλώς όχι, αγαπητοί μου. Καταρχάς, αν οι πειρασμοί είναι φοβεροί ή το μαρτύριο είναι φρικτό, δεν μπορείς εύκολα να δοξάσεις τον Θεό. Ας θυμηθούμε άλλη μια φορά τον Ιώβ, μέσα σε εκείνους τους φοβερούς πειρασμούς του, που όταν του συνέβησαν και πεσόν χαμέ, λέγει, προσεκύρισε το Κυρίο και είπε, έπεσε χάμο. Του είπαν, σκοτώθηκαν τα παιδιά σου, έγινε εκείνη η ζημία, όλα τα χάσε τα πάντα. Έπεσε κάτω, γονάτισε, και τότε, λέγει, προσκύνησε τον Θεό και είπε, αυτός γυμνός εξήλθωνε κοιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί. Γυμνός δεν γεννήθηκα, γυμνός θα φύγω. Ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφύλατο. Ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφύρεσε. Ως το Κυρίο έδωξε, όπως φάνηκε καλό εις τον Θεόν. Ούτω και εγένετο, έτσι και έγινε, έτσι φάνηκε καλό εις τον Θεόν. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας. Ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένον αιωνίως. Το λέμε αυτό? Δύσκολο. Μέσα στους πειρασμούς, όταν για μας το σύμπαν θα έχει αναποδογυριστεί. Δύσκολο. Ας θυμηθούμε τους μάρτυρες, το πώς εδόξασαν τον Θεό. Σας θυμίζω πρόχειρα των δικών μας Άγιων Γεδεών, όταν του κόβαν τα μέλη με το τσεκούρι, ζήτησε να κοπεί το δεξί του χέρι τελευταίο. Του κόψαν τον απόδι, τ' άλλο πόδι με τον μπαλτά. Με τον μπαλτά. Και το αριστερό χέρι, τότε με το δεξί του χέρι έκανε το σταυρό του και εδόξασε τον Θεό. Και τότε το πρότεινε και το δεξί χέρι να του το κόψουν και αυτό. Αλλά ακόμη και χωρίς πειρασμούς και χωρίς μαρτύριον είναι πολύ δύσκολο πράγμα, αγαπητοί, να δοξάσεις τον Κύριον αν η προαιρεσή σου δεν είναι αγαθή. Μπορεί να φθάσεις το μαρτύριον και με αντίστροφη μέτρηση. Πώς γίνεται? Ακούστε, το λέει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και καυματίστησαν οι άνθρωποι, καύμα μέγα λέγει, και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι το όνομα του Θεού και ου μετενόησαν δούνε αυτό δόξα. Φοβερό. Για να δοξάσεις το Θεό πρέπει να τον αποδεχθείς, να τον ομολογήσεις, να υποταχθείς στο θέλημά του. Αυτό προϋποθέτει πίστη, ταπείνωση,
και ανδρεία. Αγαπητοί μου, ο ψαλμοδός έλεγε: «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Αυτό σημαίνει ότι παντού πάντοτε με κάθε τρόπο πρέπει να δοξάζουμε το Άγιον όνομα του Θεού, ό,τι και αν συμβαίνει. Με την ορθοδοξία μας, με την ορθοπραξία μας, με τα λόγια μας, με τη σιγή μας, με την παρουσία μας, με τη φήμη μας, με το νου μας, με την καρδιά μας. Η δοξολογία του Θεού είναι η κορυφαία πράξη όλων των λογικών δημιουργημάτων. Στη Βασιλεία του Θεού μόνο η δοξολογία του Θεού θα υπάρχει. Σε μια ωραία προφητική εικόνα του το Βιτ λέγει: «Και ερούσι θα πούν, πάσε ερήνε αυτής, όλα τα δρομάκια της Άνω Ιερουσαλήμ», λέει, της Βασιλείας του Θεού. Αλληλούια, που θα πει ενείτε, δοξάζε τον Κύριο. «Και ενέσους οι λέγοντες», όλοι εκείνοι που θα βρίσκονται εκεί, «ευλογητός ο Θεός, ως ύψωσε πάντα στους αιώνας». Ευλογητός, δοξασμένος ο Θεός που ύψωσε την Ιερουσαλήμ, λέει, την εκκλησία του αιωνίως. Και ο λαός του Θεού οφείλει πάντα να λέγει αλληλούια.